κάνει να καθεδική στη γωνία. Λοιπόν, ο Μπιτάρη τον βλέπετε, είναι έτοιμος να μπει στον αγώνα. Είχε πρόβλημα. Ναι. Με τον ποδοσφαιριστή και γι' αυτό λόγο έμεινε στα αποδυτήρια. Μάλιστα. Υπήρξε πρόβλημα τραυματισμού λοιπόν του Οζίας και ο Κάνεν επέλεξε να κάνει εσωτερική αλλαγή τοποθετώντας τον Λόπες ως αμυντικό χαφ και τον δίπλα από τον Κέρκες, λίγο πιο μπροστά μάλλον από τον Κέρκες, και τον Πινσέλη να οπισθοχωρήσει στην αμυντική γραμμή και να πλαισιώσει τον Κράση στα στόπερ. Κατσίς. Ο Πινσέλη υπό την πίεση του Λεντέσμα, είναι στο έδαφος ο Πινσέλη. Ντάιμεν Κερκές πετάει την μπάλα εκτός, καθώς ο Πινσέλη εξακολουθεί να είναι στο έδαφος από την προηγούμενη φάση. Έπαιξε την μπάλα ο Λεντέσμα, όμως βρήκε και τον Πινσέλη ελαφριά, έχει σηκωθεί. Σίλας επιστρέφει την μπάλα. Και ο Πάνος ο Κωνσταντίνου είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Κουντούλ. Γράση. Ντάιμεν. Σίλας. Πάρε το φάουλ. Εκτέλεσε ο Ουρέλιο. Σίλας Κατσίς. Παγιά για τον Μπαρμπούδη, ο οποίος έχει περάσει μετά την αλλαγή του Απόστολου Μακρύδη στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Μπιτάρη είναι στόπερ τώρα μαζί με τον Ταλ. Ο Τάλ παίζει επικίνδυνα, σύμφωνα με τον Νικολαίδη. Βρίσκει με την μπάλα, θα δούμε ωστόσο ότι εδώ ξανά πέφτει με δύναμη. Είναι την μπάλα που βρίσκει. Ο Νικολαίδης ωστόσο θεωρεί ότι βρήκε και τον αντίπαλο και υποδεικνύει την παράβαση χωρίς να βγάλει κάρτα. Ντίνα. Έπιασε την κεφαλιά. Ο Ντάιμερ πάει να φύγει από πίσω. Διώχνει ο Τάλ. Αμεσάν. Μπαρμπούδης. Πινσέλη. Ο Κατσίς τώρα. Παλιά απέναντι. Χριστοφόρου φαίνεται να ελέγχει την φάση. Έρχεται γρήγορα ο Λαζίτς. Δεν θα προλάβει ωστόσο. Τουράν κερδίζει από το λάθος του Σίλας και δίνει στον Λόπες. Τουράν, πολύ ωραία κίνηση, θα δώσει ξανά στον Λόπες, ανοίγεται ο Άρης, ο Πινσέλη ενώνεται σαν χαφ και όχι ο στόπερ για να κάνει παιχνίδι και να δώσει στον Χάκολα. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Λεντέσμα. Πιτάρι πίσω στον Κουντούλ και από εκεί στον Ταλ. Κατσίς. Μπιτάρη. Λεντέσμα πολύ ωραία στον Τσιντή. Μπαρμπούδης τον ακολουθεί. Ο Τσιντή θα γυρίσει. Τώρα θα δώσει τον Ελλαδίτη. Λανθασμένη πάσα. Ο Χάκολα ήταν ο παίκτης που κέρδισε. Ο Ντίνα παναγενικά το χώσε. Ο Κατσίς απλώνει το πόδι και κερδίζει την μπάλα. Αριστοτέλους προλαβαίνει. Λόπες με φάουλ.
Κατσής. Διώχνει ο Πιτσέλη. Τα πάει μια χαρά ο στόπερ μέχρι στιγμής. Πιτάρι, ψύχρεμα στον Τάλ, αλλάζουν οι δύο στόπερ του Εθνικού. Χάκολα. Πιτάρι. Πίσω Πιτσέλη στον Κωνσταντίνου. Στο 57 είμαστε. Κωνσταντίνου. Κατσής παλεύει εκεί με τον Λόπες. Κέρδισε ο Σίλας και έδωσε στον Αμεσάν. Ο Μπαρμπούδης δίνει στήριγμα. Ο Αμεσάν θα χάσει για ακόμα μια φορά. Ο Αριστοτέλους. Ο Χάκολα. Ήταν με την εντύπωση ότι ο Ντίνα θα έκανε διαγώνια κίνηση, ωστόσο έμεινε ο Ρουμάνος. Ο Αριστοτέλους ωστόσο διορθώνει τα πράγματα για τον Άρη. Ο Λόπες δεν θα προλάβει. Αμεσάν. Για να δούμε. Θα χάσει και πάλι την μπάλα. Κέρκες, Χάκολα, Ιτάρη παραχωρεί το πλάγιον out. Άλλαξε και πάλι την πλευρά ο Μακρύδης, ενώ εσείς βλέπετε τον κανέν του Αμεσάν με τον Λάζιτς. Έχει βγει εκτός η μπάλα από την παρέμβαση του Μπαρμπούδη. Υπόδειξη από τον βοηθό, τον κύριο Χαραλάμπους. Ο Πιντσέλη παραχωρεί νέο πλάγιο. Τελείω ο Μπαρμπούδης. Νέο πλάγιο. Από πλάγιο σε πλάγιο ο Εθνικός κερδίζοντας κάποια μέτρα. Χάκολα. Ακόμα ένα πλάγιο, λίγο πιο μπροστά. Λεντέσμα. Σίλας. Ο Τουράν. Ο Σίλας κερδίζει. Αουρέλιο. Καλή άμυνα από τον Χριστοφόρο που περνάει πάσα στον Ντίνα. Ο Μπιτάρι. Ντάιμεν. Παναβρεί απέναντι τον Χάκολα. Τρέχει ο Φιλανδός. Τρεις παίκτες του Άρη περιμένουν απέναντι. Έχει έρθει τώρα και ο Λόπες, τέσσερις. Χειρή την σέτρα, ο Κουντούλ βγαίνει. Η μπάλα καταλήγει στον Λόπες. Θα κάνει το σούτ έξω. Εξαιρετικό σούτ από τον Λόπες. Ο Άρης είναι η ομάδα που φτιάχνει την πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ, στο ξεκίνημα. Ο Κουντούλ δεν μπορεί να απομακρύνει, ο Μπιτάρι δεν θα διώξει όπως θα έπρεπε και ο Λόπες θα πιάσει το σούτ γεμάτο, μεν δυνατό, άστοχο δε. Εκτελέστηκε το φάουλ. Μπαρμπούδης. Χειρίτη σέτρα είναι καλή, ο Τσιντής στο πρώτο δοκάρι πάνω από την εστία του Κωνσταντίνου.
Η πρώτη φάση του Εθνικού στο δεύτερο ημίχρονο και αν θέλετε η πρώτη έτσι, σημαντική στιγμή του στον αγώνα. Ένα σούτ από τον Λετέσμα είχαμε στο πρώτο ημίχρονο χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνου. Λάζιτς. Μπαρμπούδης, νέα σέντρα στην περιοχή. Ο Γκράσι πρώτος στην μπάλα, παραχωρεί το κόρνερ. Κίτρινη κάρτα στον Γκράσι. Για το φάουλ εδώ το δυνατό στον Τσιντή, συνεχίστηκε η φάση. Έτοιμος ο Μάρκο Αουρέλιο για να εκτελέσει. Κεφαλιά από κοντά 2-1. Ο Τάλ, Γκόρα Τάλ, ο σκόρερ. Στο 63ο λεπτό ο Εθνικός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ένα δίλεπτο επιθετικότητάς του ήταν αρκετό για να φέρει το πρώτο του γκολ στον αγώνα. Και ο Σενεγαλέζος από κοντά κάρφωσε την μπάλα στα δίκτυα. Προς ικανοποίηση του Απόστολου Μακρύδη στο 63ο λεπτό. Εδώ ξανά. Πολύ καλή κεφαλιά. Δεν βγήκε εκεί ο Κωνσταντίνου. Στην μικρή του περιοχή έγινε η φάση. Και ο Τάλ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Εκεί που φαινόταν ότι ο Άρης δεν ανησυχούσε καθόλου. Αποστημένη μπάλα. Γίνεται τον γκολ του Εθνικού. Γίνεται το λάθος, κερδίζει ο Τσιντή από τον Γκράσι το λάθος. Τσιντή πάει στο ένας εναντίον ενός και κερδίζει το κόρνερ. Ο Αουρέλιο στην εκτέλεση και πάλι. Για να δούμε. Στο δεύτερο δοκάρι τώρα ο Τάλ δεν μπορεί. Το σούτ από κοντά διαμαρτύρονται για χέρι. Έντονες οι διαμαρτυρίες στον Νικολαίδη. Εμείς θα το ξαναδούμε σε λίγο καθώς ο Αουρέλιο γυρίζει την μπάλα. Ο Αμεσάν δεν μπορεί. Ο Άρης βγαίνει στην αντεπίθεση. Ο Πιτάρη δεν θα προλάβει. Ο Χάκολα με προϋποθέσεις. Ο Ντίνα περιμένει απέναντι. Η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, χάνεται η ευκαιρία. Έχει γίνει φάουλ. Ο παίχτης που έχασε την ευκαιρία είναι ο Κύπρος, ο Χριστοφόρου. Το παιχνίδι έχει πάρει έτσι μια άγρια ομορφιά. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με την κεφαλιά και το χέρι μεν του Πινσέλη, ο οποίος ήταν με πλάτη, νομίζω δεν ήταν σε αφύσικη θέση το χέρι του, όμως θα το ξαναδούμε και στη συνέχεια η μεγάλη ευκαιρία από τον Χριστοφόρου. Ναι, Χρήστο, σε ακούμε. Ο Νικολαίδης έχει έρθει προς το μέρος του, ναι, βλέπουμε, ναι. Ναι, του κύριου Αναστασίου. Τον ρώτησε τι έχει συμβεί τη στιγμή που ζήτησαν χέρι του Εθνικού, πετάχτηκε όλος ο πάγκος μπροστά. Μάλιστα ο κύριος Αποστόλου Μακρύδης μπήκε και μέσα στο γήπεδο, αναγκάστηκε ο κύριος Αναστασίου. Παρακαλώ τον σκηνοθέτη μας, μάλιστα μας το ξαναδίνει εδώ. Αναγκάστηκε ο κύριος Αναστασίου να ανασπεύσει προς το μέρος του για να τον τραβήξει προς τα έξω. Εντάξει, έχουν ηρεμήσει τώρα τα πράγματα για να συνεχιστεί το αγώνα. Είναι με πλάτη ο παίχτης, βεβαίως είναι, το χέρι του είναι κάπως ανοιχτό. Όμως ούτε δεν υπάρχει πρόθεση, την μπάλα πάει στο χέρι νομίζω. Είναι το πώς θα κρίνει ο καθής αυτή την φάση. Όντως χτυπάει στο χέρι του Πιντσέλη, ο οποίος είναι με πλάτη.